Πάμε, είστε έτοιμοι για προπατορικό. Θέλω μήλο. Είπες κάτι? Ναι, είπα, θέλω μήλο. Το ζώον πάει να το κόψει! Το ζώον πάει να το κόψει! Το έσχος της συμφιλίου! Έλα το φάμε, φάει εσύ πρώτος. Εγώ με τίποτα. Τι σε σκύρε! Δεν το πιστεύω. Θέλει να το φάνε κιόλας! Δεν φτάνει που το κόψανε! Πάμε να φάμε κι εμείς. Καλέ, τι λες, έτοιμο για τερσία κι εσύ! Όχι. Το λέω αφού το κόψανε, κατάλαβες. Το θέμα ήταν να μην το κόβανε. Όχι, αγαπητοί μου, το θέμα ήταν να μην το φάνε. Και πώς θα το τρώγανε δεν το κόβανε, από το κλαδί θα το δαγκώνανε. Δεν ξέρω, θα δείξει η ιστορία. Έλα, πάει, μην είστε τέτοιος, φάει, φάει. Κάτε. Έλα, εγώ είμαι εδώ. Πώς είναι? Καλούτσε. Θα πρότειναμε να είναστε λιγότερο γκέι. Δηλαδή, είστε γκέι, αλλά επειδή είστε τόσο αστείοι πραγματικά, είπε και εγώ το σχέδιο από τα πρεσάκουγα, να μην είστε τόσο ξεκατηνιασμένες. Η πρώτη αχώρευτη! Τι λένε! Τίποτα! Καταρχήν τι θέλαμε τις γυναίκες εδώ μέσα. Μια χαρά είμαστε μόνοι μας. Μόνο άντρες με τα καλαμπαλίκια μας τα κρέμονται! Και θα φύγουν κι άλλους με τα πολλά καλαμπαλίκια. Θα γινόταν εδώ μέσα χαμός! Δηλαδή, καλά εντάξει μιλάμε ότι το αρχικό πλανό ήταν μόνο καλαμπαλίκια. Εσείς λίγο πήρα, όπως όταν κοροϊδεύει. Το κάναμε γκέι. Καταλαβαίνετε. Ναι, δηλαδή εσείς θα είστε που είναι γκέι, αλλά όχι τόσο γκέι. Okay. Γιατί είστε πάρα πολύ αστείοι με okay. Τα βρακιά και okay. Μετά. Φυφού, εντάξει. Γκέι, κάθε γκάλο. Σου ήκαλε, δεν το ήξερε. Το αρχικό σχέδιο ήταν μόνο καλαμπαλίκια. Αλλά κάτι στράβωσε στην πορεία και γκρίθηκαν και οι γυναίκες. Αχ, τι βρήκε και όλο αυτό με το πλευρό του. Πολύ σπλάτε. Βάλω όλο για μένα, ναι. Σουπέ. Λόγω καλή μένεις ανηθοποιεί. Δεν τη θέλω καθόλου αυτή τη μούτσα. Μα γιατί. Δες, α, κοίταξε την αλίγο. Α, βγάζει και κουρτσένια. Α, μα παχυλάκια, μουτράκια. Μαλλί, δες μαλλί, σαν ακούρευτη. Προβατίνα. Στο παράδεισο επικρατεί άγχος. Ήταν εξαιρετικά όμορφη, έξυπνη και δραστήρια. Της άρεσαν πολύ το μπάνιο με γάλα και τα φίδια. Ήταν η τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου. Είχα κι εγώ ένα φίλι φίδι στον παράδεισο. Α, δεν μου το έπεσε αυτό. Η Κλεοπάτρα ήταν με τον Ιούλιο Κέσσαρα και με τον Μάρκο Αντώνιο. Ήταν δηλαδή με δύο άντρες. Υπάρχει κι άλλος άντρας εκτός από μένα. Μεγάλη ιδέα έχει το παιδί για τον εαυτό του. Πάμε να δούμε μια μέρα από τη ζωή της πολύ γοητευτικής αυτής βασίλισσας. Στην αυτή στην Αίγυπτο την ταλάκα. Ω, ακουφόβραση συνεφόκαμα. Δεν αντέχω άλλο τόση ζέση. Θα σκάσει το δερματάκι μου. Ασελεμαίο! Λαού! Όχι και ξέρω. Αχ, παιδιά, είμαι τόσο αγχωμένη. Μια βασίλισσα έχει τόσα άγχη. Δεν τα ξέρετε εσείς, ο απλός λαός. Ευτυχώς μου βγαίνουν όλα σε δερματικά. Και μου λέει γιατρός ότι έτσι αποφεύγω τον καρκίνο. Ποτέ έχει λιπαρά. Δεν έχει. Τι εννοείς, δεν εκεί. Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά, έχει λιπαρά. Είναι light, κυρία. Έχεις καλά light. Λέγεις άντα. Αφού κάνει πέτσα. Κάνει πέτσα. Άρα δεν είναι light. Είναι light. Άρα το πιστεύω. Και φέρτε σαλάτα του Κέσσερα και σαλάτα του Κέσσερα. Αχ, έλα, σταμάτα ρολί. Έλα, να σου πω, να σου δώσω ένα μπισκοτάκι. Και συγγνώμη, σε φώναξα, ναι. Γύρω στις 12 θα έρθουμε με Ισπανικούς, Ινδικούς, τους παίρνεις, μόνο Κλεοπάτρα. Αχ, η Κλεοπάτρα μου είναι εκεί. Ναι. Οι πίνακες που θα δούμε είναι σε διάφορα μουσεία, αλλά εγώ σας τα έβαλα σε ένα για να διευκολύνω το ταξίδι. Ευχαριστώ. Έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να δουν το υπέροχο χαμόγελό της και να το φωτογραφίσουν. Τσακ, 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 τσακ. Κοίτα, κοίτα τους όλους, κοίτα πόσο ωραία είναι, τόσα χρόνια τους παρατηρώ. Αχ, μάκωσα, μούδιασα. Λες και μου έχουν κάνει στελεχεία για πονεύρωση. Αχ, τι πράγμα κι αυτό. Oh, κάτσε να σηκωθώ. Σφήνωσα, σφήνωσα. Τόσα χρόνια καθιστική ζωή, τι περίμενες. Όλοι για να ρίξουν φελμάρα που είχα μέσα περβόνα και εγώ έμεινα μόνος με το τσιμπούκι στο χέρι μέσα στο καράβι και με είχαν παρεξηγήσει πολύ άσχημα γι' αυτό. Για να πείστε και εκείνο το Γιάννο Λαφόρμπερ που με ζωγράφισε. Γελάμε και... Oh, oh, oh.
a time. Δεν πείραξε που έλεγα. Υπέροχο, υπέροχο. Okay. Once upon a time και νο πριν. Okay. Once upon a time. Enough, enough, Johnny. Enough, Johnny. Once upon a time. Enough, Johnny. I will always remember you. Not now, Johnny. Είναι βίντεο καταγεγραμμένο. Έχουμε βίντεο καταγεγραμμένο. Δεν ευθύνεις ποτέ. Πέρα τι μου κάνεις πλίτσι πλίτσι με το ψάρι, έχω το κερί στο στόμα μου. Μου βάζεις και το χέρι σου συνέχεια μου το κάνεις. Μάρα, μπορεί να μην έχουμε κερί μάκα, να είναι αυτοδιασμός. Έψινε το ψάρι κανονικά ρε βλάχες. Σκάσε. Λοιπόν, αμερικάνικη κηδεία, θέλω Μίτσο. Έμιν. Δυνατό, ε. Έμιν. Άμεν. Άμεν. Εμετός. Γιοκόνο. Πεις. Πρέπει να ξεριστώ για το βίντεο. Κατά τη διάρκεια της κλίσης, της φύσης, της τύχης. Παρακαλούμε να παραγωγήσετε όλα στα ηλεκτρονικά σας κανάλια. Και αν έχετε τρομερή ανάγκη να κάνετε like σε κάποιο ψέκολο, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα το δω τώρα. Οι καρέκλες ποιος τις βάζει. Ποιος βοηθάει. Ο Τίμος και ο Μάρκος βοηθάνε μετά τα αγγελάκια που φεύγουν από το μήλο. Βοηθάμε να βάλουμε τις καρέκλες. Εντάξει. Οι καρέκλες θα μπουν όταν... Κανένα πρόβλημα να μπουν οι καρέκλες. Δεν υπάρχει βίντεο. Είστε ελεύθεροι. Πρέσκο, θόχαρο, πω, με τυφερό κρέας. Ορίστε βρε, τι ελαφάκι έχουμε. Ή μήπως καλύτερα, ένα μαρούλι με τόνο. Και τώρα σαλάτα. Και τώρα σαλάτα. Από όλα έχουμε βρε εδώ. Τι καλά, εγώ όμως θέλω μήλο. Μήλο, δεν γίνεται μήλο. Είναι το μόνο που δεν μπορούμε. Και τι σε καλβάζε, επειδή είπα άλλος δεν γίνεται. Δηλαδή αν δεν εφανιζόμουν εγώ στο ζωή σου θα δεν τρώγες μήλο. Ναι. Θέλω. Αλήθεια. Ναι. Μετά είναι ένα άλλο part που δεν έχουμε και πάμε να κάνουμε τους πίνακες. Είναι ψεύτικη, αλλά δεν κάνει τόσο. Καταλαβες. Πάμε
Και αυτά να βάλει και τι οδηγίε, να ακούει ο κόσμο, να μαθαίνει. Τσάμπα θέατρο. Δωρεάν μαθήματα. Ταχύρυθμα. Το πρωί μαθήτρια, το βράδυ πόρνη. Όλα. Να τα μαθαίνουμε, Θέατρο. Να βάλει και εκείνα που λέω, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εκείνα που του δίνω οδηγίε. Δεν τον ακούσει κανεί. Εντάξει, βάλει μπιπ. Και τώρα βάλ το, κάθε φορά που το λέμε. Είναι full ενεργητικό. Δεν είναι κοιμήθηκε σε τελείωσε. Παίζουν σύρια και βαριέζεσαι. Είσαι δηλαδή, κοιμάσαι, αλλά στόχο σου να ξυπνήσει. Ναι, ναι. Τι εννοεί. Και αυτά να τα βάλει και τι οδηγεί. Μέλος. Είναι σαν τον Τέρι Χρυσό. Έλα να κάνουμε μια γκρινή. Λίγο πιο πίσω. Νάτι. Μιλάει αυτός, μιλάμε εμείς, μιλάει αυτός, μιλάμε εμείς. 4, 3, 2, 1. Δεύτερο θέμα που θα προσεγγίσουμε είναι η τηλεόραση σε τρεις χώρες. Δεύτερο θέμα που θα προσεγγίσουμε είναι η τηλεόραση σε τρεις χώρες. Δεύτερο θέμα που θα προσεγγίσουμε είναι η τηλεόραση σε τρεις χώρες. Δεύτερο θέμα που θα σκεφτόμε είναι η τηλεόραση σε τρεις χώρες. Τι είναι στον κρίβι. Ναι. Ο Ντόνις δεν φαίνεται. Τι είναι η τηλεόραση. Είναι ένα κουτί που δείχνει εικόνες και ιστορίες και ως συνήθως όταν το κοιτάμε τρώμε. Είναι ένα κουτί που δείχνει εικόνες και ιστορίες και ως συνήθως όταν το κοιτάμε τρώμε. Είναι ένα κουτί που δείχνει εικόνες και ιστορίες και ως συνήθως όταν το κοιτάμε τρώμε. Ωραία, πάμε. Ας ξεκινήσω με την Αμερική. Αμερική είναι μια χώρα που παράγει ταινία όπως φέρει το πιο. Ναι, το πάμε. Ναι, είναι ταινίες, μου αρέσουν για πάντα αυτή. Θα παρακολουθήσουμε μια σκηνή από μια κομμωδία. Πάμε. Να ξεκινήσουμε από την Αμερική. Αμερική είναι μια χώρα που παράγει ταινίες. Όπως η Βέλια παράγει τα πάντα. Ας ξεκινήσουμε από την Αμερική. Η Αμερική είναι μια χώρα που παράγει ταινίες, όπως η Βέλια παράγει τα πάντα. Έτσι όταν βλέπεις κωμωδία δεν χρειάζεται να γελάσεις. Δεν χρειάζεται καν να γελάσεις. Έτσι όταν βλέπεις κωμωδία δεν χρειάζεται καν να γελάσεις. Γελάμε άλλοι για σένα και σε εξαναγκάζουμε ότι κάτι είναι αστείο. Κι ας μην το βλέπεις έτσι εσύ, κι ας είναι η μούγκα το μόνο πράγμα που θέλεις να ρίξεις. Ωραίο είναι, αρέχουγε, πετρός και κοιτάς. Δεν θα κοιτάξετε ποτέ στόμα, το πολύ πολύ να είμαστε λίγο έτσι και να ξαναγυρίσουμε. Μ' αρέσουν οι ταινίες πολύ, τι μη, μ' αρέσουν οι γερμάτες. Αχ, μ' αρέσουν πολύ οι γερμάτες, ε. Αυτό. Τι είναι οι ταινίες. Μ' αρέσουν οι γερμάτες πολύ. Α, οι Αμερικάνοι πρώτοι εφήβραν το ηχογραφημένο γέλιο. Δεν θα μου εξηγείτε τι είναι το ξετρύπωμα. Ωραίο που γίνεται, τρως τη βλέπεις, περνάει και ώρα. Καλά αυτό το κρίμα. Στην πρεμιέρα δεν θέλει. Λίγο πιο μέσα θέλει αυτό. Ποιο. Το φως που κουνάς, λίγο πιο μέσα, ναι. Λίγο πιο μέσα. Σήμερα κάνουμε το βιντεάκι, το οποίο θα φαίνεται κατά τη διάρκεια της παράστασης, που θα μιλάει ο Ρεσινοδός, τον Αδάμ και την Εύα και θα τους ξεναγεί σε διάφορες χώρες και σε διάφορες ιδιότητες. Οπότε αυτά είναι βιντεάκια τα οποία ενώνουν αυτά τα κομμάτια του Αδάμ και της Εύας που επισκέπτονται τις χώρες. Υπάρχει αυτό το delay. Να μιλήσω, κύριε. Βρισκόμαστε στο Green και κάνουμε το γύρισμα για το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο δεν ξέρω. Θα είναι να πιάνω αεροπλάνο. Θα κάνω αυτή την κοπέλα που έπεισε τον άλλο να φάει το μήλο. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας με το σπίτι μου να κάνουμε κάτι. Γιατί νομίζουν ότι παίρνουν πρωτοβουλία. Γι' αυτό ήταν γεμνή αυτή. Είχαν τόσα μαλλιά που δεν χρειάζονταν ρούχα. Κατάλαβα να λέω. Τα πολλά τα μαλλιά. Χρειαζόμαστε το green, αυτό εδώ, για να φαίνεται αεροπλάνο από πίσω, που εξηγώ εγώ στον Αδάμ και τη Εύα, ως αεροσυνοδός, πού θα πάμε, σε ποιες χώρες θα πάμε.